Και μόνο με κάποιο που θα ήθελα να το πω 52-30 και 56 και 46-46 θα το δημιουργήσω. Έχω την προκόμη αμαρτία, μπορούμε να αποκρίνουμε στις εργασίες του Συμβουλίου. Ανακοίνωσα να είχα κάνει κάτι το Δήμαρχος, κ. Τζουρέλλας, κ. Σκούρας, μια αντίληψη κ. Σκούρα, κ. Πάτωρας, ερωτήσεις δικός. Εγώ. Αν δεν έχει ιεραρχία, δεν την πρέπει. Αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Αν δεν έχω μια ιεραρχία, δεν την πρέπει. Η πρώτη, κύριε Δήμαρχε, αφορά την δημιουργία μας στασίου στη Μακρακόμη. Παρατηρήσαμε ότι μέσα στο καλοκαίρι, σε ένα υπόπεδο δημιουργήθηκε ένα μαξοστάσιο. Το μαξοστάσιο αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι σύμφωνο με τη χρήση γης στη συγκεκριμένη περιοχή. Ένα. Δεύτερο, ένα μαξοστάσιο μέσα στο κέντρο της πόλης και σε τέτοια απόσταση δημιουργεί υπάρχει από τα σκουπίδια, περιοχές, όλα τα άλλα. Και τελικόν είναι και επικίνδυνο για τον δρόμο. Γιατί η έξοδος που έχει αυτό το μαξοστάσιο είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Όποιος βγαίνει από εκεί, βγαίνει και με κάθε. Ούτε καν σήμανση ότι υπάρχει τίποτα. Και νομίζω ότι αυτό το μακροστάσιο δεν έχει πάρει και κάποια απόφαση να γίνει κάτι τέτοιο. Θα ήθελα λοιπόν να σταματήσει να λειτουργεί αυτό το μακροστάσιο σαν μακροστάσιο αυτή τη στιγμή, ώστε να γίνει νόμιμα και σε άλλο χώρο. Αυτό είναι το ένα. Θέλω να το πω για τα τρία πέντε. Τα άλλα τα δύο είναι τυπικά νομίζω. Το ένα έχει υπάρχει ένα πρόβλημα με τα αδέσκο. Το οποίο εχθές πάλι, επειδή έγινε έναρξη τη σχολική γωνιά σήμερα, παρατηρήθηκε ότι πολλά από αυτά είναι και μέσα στις σχολικές εγκαταστάσεις. Ιδιαίτερα κάτω στο γυμνάσιο του Σιούγκη. Και μάλιστα και τώρα που ερχόμασταν, τα δύο χρόνια. Ναι, τα δύο χρόνια δύο και δημιουργήσαν και πρόβλημα. Εμείς στην προσπάθεια αυτή ψάξαμε να δούμε τι γίνεται. Υπάρχει μια διαδικασία, μιλήσαμε με κάτι φινάκου, πιθαρό, δεν ξέρω τι θα λέγαμε, για μιλήσαμε με αυτού. Ναι. Εμείς συντηρητικά μιλήσαμε για να δούμε. Υπάρχει μια διαδικασία η οποία γίνεται για αποστήρωση και από τα παράστατα που θα σα παρασυντοποιήσει. Οι τιμές που μας έδωσαν ήταν 50 και 30 νομίζω. Εμείς συντηρητικά πήγαμε κάποια στιγμή για να δούμε ένα τόσο. Θα ήθελα να αναπτυχθεί αυτή η δράση από το Δήμο. Δεν αμφιβάλλω ότι μπορεί να έχετε κάτι στο πρόγραμμά σας, αν έχετε κάτι να το αποφύγετε. Και θα ήθελα να αναπτυχθεί η δράση. Και το τρίτο είναι σε μια πάροδο εκεί με τα νερά. Έχουν γίνει πολλές αιτήσεις. Πιστεύω ότι θα είναι και θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας της Μακρακόμης. Στην πάροδο της οδού του Διάκου δεν υπάρχει καθόλου διαχείριση ομπλίων υδάτων. Με το αποτέλεσμα είναι ότι όλα τα υπάρχουν σχετικές αιτήσεις. Μπορεί να σας αφήσω μία ενδεικτική που υπάρχει. Διάκου ποιο είναι. Είναι η πάροδο που πηγαίνει από τα δύο κάτω που πηγαίνει στο. Τη Ζαφίρη, στο. Εκεί. Δεν έχει τίποτα αυτή. Και μαζί με όλα τα δέντρα μέσα στο υπόπεδο. Το Λαμπαδιάρη, ο Δημήτρης είναι ο Ντάλο, το σπίτι του Δημήτρη Λαμπαδιάρη. Από κάτω. Μία πάροδος, μικρή πάροδος. Περνάει στο. Εντάξει. Θα ήθελα να το δείτε αυτό για να προγραμματίζετε κάτι να μας το πείτε, γιατί ήδη έχουν μαζευτεί πολλές αιτήσεις στην Μακρακόμη, έχει γίνει θέμα. Δεν είναι. Μία πέμπτη. Η πάροδος. Εδώ είναι το σπίτι του Δημήτρη Λαμπαδιάρη, η Λαμπαδιάρη. Έχει κάνει μπροστά. Το μικρό είναι εμπλεγμένο από πλευρά ιδιοκτησιών. Εμείς δεν ζητάμε αυτή τη στιγμή να γίνει διαθέτηση του ιδιοκτησιών και να ανοίξει ο δρόμο. Ζητάμε να γίνει μια διαχείριση των ομβρίων υδάτων. Επειδή πήγε ήδη ο μηχανικός, έχω πάει εγώ σε πριν από ένα χρόνο περίπου και έχει πάει τώρα ο μηχανικός και έχουμε αποφασίσει να κάνουμε μια αντιμετώπιση και δηλαδή να το μετρήσουν να πηγαίνουν τα νερά και να βγουν κατευθείαν. Αλλιώ θα γίνει ένα διάλειμμα. Μια αντιμετώπιση η οποία θα έχει σχέση με τα όρια μέτρα, θα τέλο πάντων θα έχει ένα πλήρω παρόμοιο. Για το μαξοστάσιο. Για το μαξοστάσιο δεν υπάρχει τίποτα τέλο πάντων σχεδιασμένο για μαξοστάσιο, ούτε υπάρχει σχεδιά. Το ζωή είναι το μόνο που θα καθώ πηγαίνει. Πέρα από την λοιπόν, εντάξει, είναι από την και πάλι σε φωτόνο. Ο δαίμον υπόκειται από το προσωρινό. Όχι, αυτοί πάλι φωτόνουν, ξεφωτόνουν εκεί και ξυπνάνε από εκεί. Τα μικρά τα μικρά τα μικρά τα μικρά. Όχι, είναι και στο παιδιά τη εκεί, είναι και τα μηχανήματα έργων. Όλα εκεί. Δεν συζητάμε ότι πήγε ένα γιορτάζι και πάρκα. Ένα
βγαίνουν στο Πηδιάδη, βγαίνουν το μηχάνημα έργο, βγαίνει στην κεντρική οδός και δεν είναι ασφάλεια. Είναι δράστιο. Εκεί δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι επικίνδυνο. Και δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ευχαριστώ. Λίγο το πρόβλημα δεν θα πέσει κάτω το πρόβλημα. Θα πέσει το κάτω το πρόβλημα. Όχι. 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 Δεν βγαίνει, δεν έχει πρόσβαση. Δεν έχει. Του λέγω πλήσιο εσύ. Ή δεν μπορεί να λέγω πλήσιο. Αλλά και να βρουν πρόσβαση δεν είναι για αυτή τη χρήση. Το έχουμε κάνει αυτό, έχει γίνει προηγούμενα.
σε κανέναν λίγο ενδιαφέρθηκαν. Ναι, είναι πολύ καλό και προς το επαναλάβουμε και αν δεν το επαναλάβεις όλα, να δεσμευτείς δηλαδή ότι το αναλαμβάνεις να έρθεις και σε επαφή με τους ενδιαφερόμενους να φέρουν προϊόντα, γιατί ενώ είχε και τότε υπάρξει μια συνεννόηση, κανέναν λίγο τέλος πάντων να δουλεύει στο τέλος. Είναι πολύ σημαντικό. Και το πρόβλημα που υπάρχει, δεν πρέπει να το συζητήσουμε. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι δεν αλλάζουν θέση κάποιοι. Επειδή πήγαιναν πολλά χρόνια τα κάστρα σε συγκεκριμένο σημείο ή τα καρύδια, δεν φεύγουν από το πάνω. Είναι σαν κάτι σαν μαγαζί του. Τους ξέρουν εκεί, τους βρίσκουν. Έχουν εκεί, τους ξέρουν εκεί, πάνε οι δουλειές τους και υπάρχει και θέμα. Εν πάση περιπτώσει, προχώρα. Θες να τα αναλάβεις. Μισό. Θέλετε να συνεχίσετε μετά, κύριε. Να σας πω, κύριε Δημαρχέ. Ναι, θα ήθελα να το αναλάβω πάνω σε μια άλλη βάση σε σχέση με το χθες και αυτό το οποίο έχει γίνει. Να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις. Είναι εύκολο. Απλούστατα θα στηριχθούμε στους δικούς μας ανθρώπους που μπορούν να προσφέρουν και έχουμε αρκετούς μέσα στο Δήμο. Εδώ θα ήθελα και τη βοήθεια αρκετών συναδέλφων. Με διευθυντή είναι, κύριε Δημαρχέ. Ακριβώς. Ναι. Και σας ευχαριστώ για την υιοθέτηση της πρότασής μου. Εντάξει, όχι, έτσι είναι, γιατί θα είμαστε υποχρεωτικοί να προσθέτουμε και ό,τι να θέλουμε. Ευχαριστώ πολύ. Υπήρξε πρωτοβουλία στην οποία μετήχα εγώ, ο Δημήτρης ο Καρατζούνης, στο Ιλιάσο Δήτους Αρμόδης Αντιδήμαρχος, με προσκλήσεις από δικές και έγινε αυτό που είπε ο Δημήτρης, από τους καραγωγούς των αγροτικών προϊόντων. Από τη μεταποίηση, ουδής συμμετείχε. Με ρεύμα παράδειγμα σε συγκεκριμένο χώρο και θα τη στηρίξουμε την πρωτοβουλία σαν να είστε από εκείνος βέβαιος. Αλλά μέχρι εδώ. Επιτρέψτε, άκουσα τώρα κάτι στις αναγνώσεις. Δεν ξέρω αν θέλετε να διαβάσω γιατί μια ανακοίνωση για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Θέλετε να τη διαβάσω, Το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μακαρακώτας, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, προσκαλεί όλους τους φορείς της τοπικής κοινωνίας, όπως πρώτον των τοπικών οικονομικών και εγκεφαλικών συλλόγων και οργανώσεων, δεύτερον των εγκεφαλικών συλλόγων και χρέων, τρίτον των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών. Δέτα των εργαζομένων στον Δήμο και στα μοντικά πρόσωπα του Δήμου. Έτσι, με την ενώση και συλλόγων των γονέων, σχηματάρχων αναστατικών και εκτελεστικών συλλόγων και φορέων, ζήτα των εθνωτικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών, ήτα άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, θήτα εκπροσώπων των τοπικών συμβουλίων νέων και ιδιώτα δημοτών. Να εκδηλώσουν την αγάπη τους κοντά στους πέντε δημοτών και άλλων μέχρι την Παρασκευή 19 Ελλάδα του 2014 για τη συμμετοχή και την εκπροσώπησή τους στην Επιτροπή Διαγώνησης. Οι ενδιαφέρονται οι κοινωνίες και καταλήγουν στον περίπτωση του Δημοτικού Συμβουλίου τα αναγκαία αγροτικά στοιχεία δραστηριότητας, καθώς και τον όνομα του τακτικού και αναπληρωματικού μέρους. Η ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην Ελλάδα και ευθύνεται την κατακτήση της ουσίας του Δήμου. Πληροφορίες παρέχονται τις αρχές της ημέρας της ώρας από τον Δήμο Μακαρακώτας, αρμόδιος υπάλληλος του γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, διεύθυνση του Δήμου. Ναι, εγώ δεν τα αποκλείω. Δεν το καταστολίδιο. Για μια άλλη ανακοίνωση, επειδή σήμερα μου έρθει μια ανακοίνωση από το Κώστα για την εκπροσώπηση, ήταν το φέρω μια έκανα. Εγώ δεν είμαι κατά την αρχή από την πάντα, αλλά θα το δώσω πάνω στις 25 μέρες που θα κάνω δεύτερη συμβούλιο, θα το αφήσουμε για τότε. Αν επιφέρει πάλι να φέρουμε σήμερα να ορίσουμε δύο εκπροσώπους, προχωράμε σήμερα. Σε έξι ώρες. Και να μου λένε,
βάσεις του να μάθουμε. Λέμε να ξεχνάμε δεν γίνεται. Χωρίς να πάει στο Βαρουσβούλιο, τελειώσαμε δεν θα έρθει ο Βασίλειο. Ανακοίνωση η Επιτροπή Διαβούλευσης. Η ανακοίνωση αφορά μόνο τους νόμους. Οι υπόλοιποι συλλογοί επιβίδουν ότι πάλι έγραφα στα χέρια τους. Η ανακοίνωση δεν θα δείτε τους συλλόγους. Και άμα κάνουμε ανακοίνωση, τι ξέρουν οι συλλόγοι γονέων, μαθητικό. Έτσι να έχει αποσταλεί γραμμή. Αποστείλουμε πότε Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, 19 πράγματα εδώ. Κάντε το έτσι. Αλλά θα σας παρακαλέσω τέτοια τους. Για να τελειώνει τα σχολεία του Ιωάννου, εάν επιθυμείτε, να είμαστε συγκεκριμένοι επί του κανονισμού. Και όταν εγώ ρωτάω τον Δήμαρχο, θα απαντάει ο Δήμαρχο, θα απαντάει κανείς. Για να ρωτήσω τον κύριο Ζή, θα απαντάει ο κύριο Ζή. Για να καταλάβουμε, αν θα κάνουμε σχολείο. Όσο και τα έργα τα οποία έπαιρνε, καλό είναι